Ο εισηγητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο κ. Βορύδης, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε απέναντι σε πραγματικότητες. Όχι ευχάριστες, αλλά είναι προφανές ότι η πολιτική ηγεσία και η ηγεσία βρίσκεται μέσα σε αυτήν την αίθουσα οφείλει να αντιμετωπίζει και δυσάρεστες πραγματικότητες. Πραγματικότητα πρώτη. Η Ελλάδα πρέπει να καταβάλει μέσα στις επόμενες ημέρες 11 δισεκατομμύρια και ταυτόχρονα πρέπει να βρει τα χρήματα μέσα στα επόμενα 3 χρόνια για να αναχρηματοδοτήσει ένα τεράστιο δημόσιο χρέος. Πραγματικότητα που δεν επιδέχεται ερμηνείες, δεν επιδέχεται αμφισβητήσεων. Πραγματικότητα δεύτερη. Η Ελλάδα πλέον δεν έχει πρόσβαση στις χρηματαγορές. Γιατί συνέβη αυτό, θα αναφερθώ παρακάτω. Πλην όμως, αυτή είναι μια δεύτερη πραγματικότητα. Πραγματικότητα τρίτη. Εάν δεν καταβληθούν τα ποσά αυτά, την χρονική στιγμή που πρέπει να καταβληθούν, η χώρα θα κηρυχθεί σε κατάσταση αρνήσεως πληρωμών και από την επόμενη μέρα το πρωί δεν θα μπορεί να χρηματοδοτήσει καμία από τις ανάγκες της. Αυτό οφείλει να το ακούσει καθαρά ο ελληνικός λαός για να ξέρει για τι πράγμα συζητάμε. Πραγματικότητα λοιπόν τρίτη είναι ότι μέσα σε 10 μέρες, εάν τα χρήματα αυτά δεν βρεθούν, τότε δεν θα πληρώνονται καθόλου οι μισθοί, τότε δεν θα πληρώνονται καθόλου οι συντάξεις, τότε θα καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα, τότε θα έχει δεσμευθεί το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων. Αυτό όχι κάποτε, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Επίσης, πραγματικότητα μη επιδεχόμενη αμφισβητήσεως. Πραγματικότητα τέταρτη. Μία δυνατότητα δανεισμού εμφανίζεται. Καμία άλλη. Κανείς δεν έχει έρθει με μία συγκεκριμένη πρόταση για δανεισμό από οποιαδήποτε διαφορετική πλευρά. Η συγκεκριμένη. Πραγματικότητα πέμπτη. Ο δανεισμός αυτός είναι συνδεδεμένος με συγκεκριμένους όρους που είναι επαχθείς. Επίσης, αυτό είναι μία αλήθεια. Επαχθείς στα πλαίσια δημοσιονομικών προσαρμογών, στα πλαίσια αναπτυξιακών πολιτικών, στα πλαίσια μιας πειθαρχίας οικονομικής που επιβάλλεται στην κοινωνία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και υπάρχει ένα απλό ερώτημα που θέτει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Ναι ή όχι. Τα παίρνουμε τα λεφτά ή δεν τα παίρνουμε τα λεφτά. Τόσο απλά. Κοινοβούλια σε ολόκληρη την Ευρώπη συνεδριάζουν για να δώσουν Ευρωπαίοι φορολογούμενοι και εκπρόσωποι τους την έγκριση εκταμιεύσεως από τα λεφτά των Ευρωπαίων φορολογουμένων για να πληρωθούν οι δικές μας οφειλές. Εγώ λοιπόν στο ερώτημα αυτό μπορεί να απαντήσει κανείς με αυτούς τους δύο τρόπους. Ακούω την απάντηση της αριστεράς. Η απάντηση της αριστεράς είναι μια απάντηση δομική. Να κάνουμε κομμουνισμό, να γίνει επανάσταση, να έρθει ένα άλλο σύστημα και με αυτήν την έννοια λύνουμε το θέμα μας. Εγώ ξεκαθαρίζω. Εγώ δεν θέλω κομμουνισμό. Δεν θέλω να έρθει ένα τέτοιο σύστημα στην Ελλάδα. Και υποθέτω ότι και πάρα πολλοί συμπολίτες μας δεν θέλουν ένα τέτοιο σύστημα. Αυτή η υπόθεση είναι βάσιμη υπό την έννοια της εκλογικής καταγραφής τουλάχιστον. Εκδοχή δεύτερη. Θα πάρουμε τα χρήματα. Αλλά, ακούστε τώρα, εδώ υπάρχει μια πονηριά. Αλλά τα χρήματα αυτά τα θέλουμε μόνο για να τα χρησιμοποιήσουμε για το κοινωνικό δίχτυ, τις 4, 5, 6 διατάξεις που ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή για να τα χρησιμοποιήσουμε για κοινωνικές δαπάνες.
Αλλά το υπόλοιπο κομμάτι δεν το θέλουμε. Αυτό πόσο καλά και πόσο σοβαρά ακούγεται. Πόσο σοβαρό είναι να ακούγεται αυτό από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και υπάρχει και μία τρίτη λύση. Ναι. Το ναι αυτό δεν είναι ναι στην κυβέρνηση. Το ναι αυτό δεν είναι ναι στον Παπανδρέου. Το ναι αυτό δεν είναι ναι στο πολιτικό σύστημα που μας έφερε εδώ. Είναι ναι να πάρουμε τα λεφτά για να σωθεί η χώρα. Είναι αυτό το ναι. Ο πολίτης είναι θυμωμένος. Δικαίως. Δικαίως. Είναι οργισμένος. Γιατί? Είναι οργισμένος και γιατί βεβαίως θα κληθεί να υποστεί τις συνέπειες αυτές. Αλλά είναι οργισμένος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επλύζω για τους σωστούς λόγους. Γιατί πρέπει να φτάσουμε στον καταλογισμό. Μήπως εμείς, όταν κάνουμε αυτό το συλλογισμό, λέμε ότι δίνουμε συγχωροχάρτη στον κύριο Παπακοσταντίνου ή στον κύριο Παπανδρέου? Μήπως δίνουμε συγχωροχάρτη στον κύριο Καραμαλή και στην κυβέρνησή του? Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων που μας οδήγησε εδώ. Γιατί οδηγηθήκαμε εδώ στην κυδαιμονία, στον περιορισμό της κυριαρχίας, στις άμεσες, γρήγορες, επαχθείς πολιτικές για τον ελληνικό λαό, στην ανάγκη αυτής της προσαρμογής. Γιατί? Γιατί ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα 30 χρόνια τώρα λέει ψέματα, είναι ευχάριστο και θοπεύει τα αυτιά του ελληνικού λαού, χωρίς να λέει τις αλήθειες που πρέπει να πει. Χωρίς να πει ότι μια χώρα δεν μπορεί να ζει για πάντα με δανεικά. Γιατί ποτέ εδώ μέσα, σε όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες που έρχονται, κανείς δεν τόλμησε να πει όχι, δεν γίνεται αυτό. Γιατί δεν έχουμε τα λεφτά. Κανείς δεν τόλμησε. Γιατί? Γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε πραγματικές πολιτικές. Πραγματική πολιτική δεν είναι το ναι σε όλα. Πραγματική πολιτική δεν είναι να παίρνει τα λεφτά των φορολογουμένων και να σκορπίζει δεξιά-αριστερά. Πραγματική πολιτική δεν είναι τα ρουσφέτια και οι διορισμοί. Πραγματική πολιτική είναι η μάχη των ιδεών. Πραγματική πολιτική είναι η προγραμματική επιχειρηματολογία. Πραγματική πολιτική είναι να πείθεις, ακόμα και όταν τα πράγματα είναι δύσκολα και δυσάρεστα. Και αυτό πολύ λίγοι το έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό σύστημα.